παρουσία εδώ του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΗ, το τμήμα παραγωγής, έκρινα ότι ήταν μια καλή ευκαιρία για να πραγματοποιήσω μια επίσκεψη εδώ στο εργοστάσιο στην Ξυλοκαμάρα, να συνομιλήσω με το Διοικητικό Συμβούλιο και τους εργαζόμενους της επιχείρησης για ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Ήταν ένα ραντεβού που το έχουμε δώσει εδώ και αρκετό καιρό. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να έχω την ευκαιρία να μιλήσω με τον Γενικό Διευθυντή για τους σχεδιασμούς που υπάρχουν όσο αφορά την ενεργειακή επάρκεια, αλλά και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα της προστασίας στην πραγματικότητα του περιβάλλοντος και της ελάχιστης ρύπανσης η οποία πρέπει να προκύπτει από αυτή τη μονάδα. Είναι πολύ σημαντικό εν ώψη του νέου σχεδιασμού του ενεργειακού χάρτη στη χώρα, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη, με τις μελλοντικές διασυνδέσεις που προγραμματίζονται, με την όλη συζήτηση σε επίπεδο Κρήτης για το πού και ποια θα είναι εκείνα τα σημεία τα οποία θα φιλοξενήσουν τις μονάδες παραγωγής ενέργειας και θα υποδεχθούν αυτές τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή της ενέργειας, όπως δεξαμενές καυσίμων κλπ. Να μπορέσουμε να έχουμε μία συνομιλία, να εκφράσω τις απόψεις μου και επίσης να πω ότι στα πλαίσια της καλής συνεργασίας την οποία πρέπει να έχει η επιχείρηση με την τοπική κοινωνία των Χανίων, θα ζητήσω σε αυτά τα πλαίσια κάποια έργα μικρής κλίμακας που αφορούν εδώ τις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιείται στις περιοχές τους οι ΔΕΗ, να μπορέσουν κατά κάποιο τρόπο να υποστηριχθούν οικονομικά ως προς την υλοποίηση και την κατασκευή τους. Νομίζω ότι θα βρεθεί θετικό έδαφος, νομίζω ότι υπάρχει καλή διάθεση και εμείς βεβαίως αναγνωρίζουμε την προσφορά της ΔΕΗ. Θέλουμε να έχουμε σταθερότητα στο δίκτυό μας. Η μονάδα αυτή, όπως έχει υποθεί, θέλουμε να είναι μια μονάδα εφεδρείας και όχι κάτι άλλο, για να έχουμε την ελάχιστη επιβάρυνση περιβαλλοντική, και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να προχωρήσουν όλα αυτά τα σχέδια τα οποία θα είναι εποφελία του νησιού μας, της ενεργειακής του επάρκειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.